Λοιπόν, για πει. Όταν αναβοσβήνει κάτι έτσι και έχουμε εδώ πέρα εδώ φυσικά και το κόκκινο λαμπάκι σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί εδώ είμαστε στη χειροκίνητη λειτουργία και έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε με μπαταρία. Και μας βγάζει εδώ ένα κλειδί, από όταν ανατρέξουμε στα user manual θα καταλάβουμε στην ουσία στο troubleshooting το manual μέσα μας λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ κοντά και είναι και γνώση στην ουσία με μπαταρία. Μπαταρία δεν μπορεί να δουλέψει γιατί αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει το αυτοκίνητο. Εγώ θα... Και τώρα αυτό θα περάσει. Έγινε αμέσως μπλε. Σταμάτησε να αναβοσβήνει και έχουμε μπλε φωτάκι. Το μπλε σημαίνει ότι είμαστε όλα οκ. Okay. Τέλεια. Σβήνει για να μην καταναλώνει ενέργεια στην ουσία. Πατώντας το μία φορά μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Επίσης αυτά εδώ πέρα δεν είναι τα κουμπιά όπου ρυθμίζουμε, στην ουσία είναι touch. Οπότε την ένταση της ψήξης. Στις δύο μπάρες νομίζω είναι καλά. Αυτή είναι η εποχικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα στις δύο μπάρες ή στη Γερμανία με μείον 10 ή με 0 βαθμούς ίσως να είναι καλά. Καλοκαιράκι όμως. 4 μπάρες full. Όλα full. Και άρα από εδώ κάνουμε αυτή την ένταση που θέλουμε. Και, από εδώ έχουμε. Αυτό εδώ πέρα εδώ είναι μία αντιστασούλα. Εγώ συνήθως δεν τη δουλεύω γιατί ούτε εσείς θα τη δουλέψετε. Γιατί και κατανάλωση ενέργειας μας κάνει. Αλλά και δεν υπάρχει νόημα γιατί κάθε φορά που θα νοικιάζετε και θα ξενοικιάζετε στην ουσία θα αποψύχετε στην ουσία το ψυγείο. Αυτή εδώ η αντίσταση. Εδώ. Είναι μια αντίσταση που βρίσκεται εδώ πέρα εδώ γύρω-γύρω, προκειμένου ανοίγοντας, κλείνοντας, να μην περνάει τόσο υγρασία μέσα και να μην παγώνουν τα πράγματα μέσα. Οπότε μπορεί να παγώνει πολύ και να θέλει απόψυξη. Όταν το γι' αυτό δεν το έχω ενεργοποιημένο, το έχω απενεργοποιημένο και αν ήταν προσωπικό δικό σου, ίσως να το έκανες. Αλλά και εκεί πάλι δεν δουλεύει ποτέ ένα ψυγείο μόνιμα συνέχεια είτε στο αέριο είτε στο ρεύμα. Κάποια στιγμή το κλείνεις γιατί λες δεν θα φύγω να πάω κάποια εκδρομή κάπου. Επίσης εδώ πέρα εδώ από την από κάτω τη μεριά έχουμε αυτό εδώ πέρα εδώ το πράγμα το οποίο αυτό εδώ είναι ένα τέτοιο όταν κλείσουμε, όταν κλείσουμε το ψυγείο μας από ρεύματα και τέτοια για να στεγνώσει τελείως, δεν ανοίγει και δεν κλείνει αυτό εδώ πέρα εδώ το πράγμα. Πολύ χρήσιμο αυτό. Εγώ έβαζα κάτι κανάτι εδώ, κάτι τέτοια ξύλα. Είναι ασφαλισμένο. Τώρα δεν βλέπω καλά να πούμε, πρέπει να μπει αυτό εδώ πέρα το πράγμα στην τρύπα μέσα. Και μετά μιλάς για... Ωραία. Ωραία. Εντάξει, αντίστοιχα υπάρχει και αυτό εδώ πέρα. Στην επάνω πλευρά. Στην κάτω την πόρτα εδώ. Mm. Έτσι, αντίστοιχα πάει. Εδώ μπορούμε να το δούμε πιο εύκολα, οπότε πάει εδώ. Ναι. Μπήκε, οπότε δεν...